Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε! Σας καλωσορίζουμε μέσα από την ψηφιακή μας πλατφόρμα, το κανάλι μας pcmvideo.webtv.gr. Πιστή και σήμερα στο ραντεβού μας το μεσημεριανό φαγητό που τρώμε, review φαγητού λοιπόν από το αγαπημένο μας κατάστημα, τον Υπερσκλαβενίτη, το μεγάλο κατάστημα στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο εμπορικό κέντρο Avenue. Συνεχίζουμε με την σειρά των έτοιμων φαγητών και όπως σας το είχα υποσχεθεί, σήμερα θα σας δείξω το σουφλέ με τις ταλιατέλες. Δείτε το λίγο πως είναι, έτσι. Εδώ σας δείχνω και το πίσω μέρος, έτσι. Εδώ που έχω το δάχτυλό μου φαίνεται η ημερομηνία που λύγει το προϊόν. Εντάξει, είναι τελευταία μέρα σήμερα, το αναγράφει πάνω 12 ο μήνας. Όπως έχω πει και άλλες φορές σε άλλα βίντεο, σας ευχαριστούμε πολύ που στηρίζετε αυτά τα βίντεο, με τα παρακολουθείτε πολύ. Σας κάνουμε παρέα, μας κάνετε παρέα. Έχουμε βάλει και μία δημοσκόπηση στο κανάλι μας και σας ρωτάμε διάφορα σχετικά με τα τρόφιμα, διάφορα με τη διατροφή. Ας πούμε, σας έχουμε βάλει τώρα μία δημοσκόπηση για την Τσικνοπέμπτη. Θα συνοδεύσουμε ένα πολύ ωραίο γεύμα στον Μπαρμπαλιά, ένα κοντοσούβλι, μια μερίδα με πίτες, με σος, με ντομάτα, με κρεμμύδι, και έχετε διαλέξει μέχρι στιγμής οι περισσότεροι ότι μπορούμε να το συνοδεύσουμε άνετα με ένα κόκκινο ξηρό ή ένα ροζέ κρασί. Σίγουρα τα κρεατικά πάνε με τα κόκκινα κρασιά, όμως αν έχεις και ένα πολύ καλό άσπρο, είναι θαυμάσια ιδέα, αλλά ακόμα καλύτερα εγώ είμαι υπέρ του λευκού τσίπουρου χωρίς γλυκάνισο, νομίζω ότι ταιριάζει τέλεια. Είμαι πιο θερμός με το τσίπουρο. Θα δούμε τώρα, ή θα παίξουμε τσίπουρο ή κρασί. Θα δούμε και τη δημοσκόπηση. Ευχαριστούμε πολύ που συμμετέχετε ενεργά και λέτε τη γνώμη σας, η οποία μετράει για μας πάρα πολύ. Θέλουμε τη γνώμη σας σε διάφορα θέματα που αφορούν τα τρόφιμα, που αφορούν την τσέπη του καταναλωτή, που αφορούν την υγεία του καταναλωτή. Εδώ στο φαγητό μας σήμερα που θα δείξουμε σουφλέ με ταλιατέλες, ξαναλέω όπως λέω κάθε φορά ότι μπορούμε να το ζεστάνουμε στο φούρνο μικροκυμάτων στους 600 βαθμούς για 6 από 5 έως 7 λεπτά περίπου, και έχω δει εγώ που έχω χρησιμοποιήσει μια φορά, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Η συσκευασία δεν χαλά, είναι ειδική, αντέχει στο φούρνο μικροκυμάτων, και μετά όχι στο γκριλ ή στις αντιστάσεις, αλλά στο φούρνο μας, στον αέρα για 15, το πολύ με 20 λεπτά. Όχι παραπάνω, δηλαδή μπορεί να παίξετε 17-18. Καμιά φορά από τη χρήση που έχω κάνει έχω δει ότι μέχρι εκεί είμαστε μια χαρά. Δεν παθαίνει κάτι το προϊόν, ούτε η συσκευασία. Και θέλω να πω ότι αυτά τα φαγητά δεν κάνουμε κάποια διαφήμιση στο Σκλαβενίτη, ούτε έχουμε συνάψει κάποια συμφωνία για να δείχνουμε. Το δείχνει το κανάλι μας. Εμείς θέλουμε να δημιουργούμε, είμαστε παραγωγοί, θέλουμε να δημιουργούμε ταινίες δικές μας και παίρνουμε ένα προϊόν το οποίο το πληρώνουμε από την τσέπη μας, δεν μας το πληρώνει ο Σκλαβενίτης, να το δείξουμε σε εσάς και να δοκιμάσουμε αυτό το γεύμα, αν είναι ωραίο, τι υλικά περιέχει, τα οποία υλικά θα σας τα έχω γραμμένα από κάτω, θα σας έχω γράψει και την τιμή, τα παίρνω από το site του Σκλαβενίτη. Σας τα βάζω για να ξέρετε ακριβώς πώς είναι το προϊόν. Και όπως είπα, δεν έχουμε συνάψει κάποια συμφωνία, έτσι πιστεύουμε όμως ότι είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας, πολύ προσεγμένα, είναι πρωτοπόρος ο Σκλαβενίτης αυτά, δεν έχει ακουστεί κάτι, και όντως και εμείς μέσα από τα βίντεο βλέπουμε ότι πάνε πάρα πολύ καλά, τα παίρνει πάρα πολλοί κόσμος από ό,τι είδα, και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, άνετα μπορείτε να τα δώσετε και στα παιδιά σας. Και όπως μου μας έγραψε και ένας συνδρομητής μας, ένας φίλος από κάτω από ένα βίντεο, μας έδωσε μια πάρα πολύ καλή ιδέα, την οποία είχα σκεφτεί και εγώ. Μπορεί να επισκεφτώ τα κεντρικά του Σκλαβενίτη,
και να τους κάνω έτοιμα να πάω με το συνεργείο μου να γυρίσω εκεί με την κάμερα, να δούμε πώς ακριβώς από την αρχή συσκευάζονται και μαγειρεύονται αυτά τα προϊόντα. Στα κεντρικά στο Κηφισό. Εκεί φτιάχνονται αυτά και διανέμονται σε όλα τα καταστήματα του Σκλαβενίτη. Λοιπόν, σήμερα ο καιρός είναι πάρα πολύ ωραίος, έχει ήλιο, γι' αυτό δεν φοράω και το σκούφο, έχει ανέβει η θερμοκρασία, αυτό θέλουμε, τελειώσαν τα χιόνια, η επόμενη εβδομάδα θα κυλήσει με ήλιο, εντάξει μπορεί να έχει κάποια βροχή, κάποιο λίγο κρύο, αλλά όχι χιόνια. Είμαστε στο χώρο, τον δεύτερο χώρο που χρησιμοποιούμε για τα γυρίσματα, κάποια στιγμή θα ανέβουμε και πάνω όπως το κάναμε, θα παίξουμε λίγο εδώ να αλλάζουμε και λίγο περιβάλλον. Λοιπόν, μέχρι τις 12 αυτό το φαγητό, σήμερα λίγη, θα το ζεστάνουμε στο φούρνο μας για να έρθουμε να το δοκιμάσουμε, να τα συζητήσουμε μαζί, να τα πούμε και θα σας δείξω στα επόμενα επεισόδια, μπορεί να σας δείξω ένα δικό μου σουφλέ που φτιάχνω εδώ και χρόνια, πάρα πολύ ωραίο, χειροποίητο, δικιά μου συνταγή, θα σας τα έχω από κάτω αυτά και θα σας πω και για το κρασί. Από ποιον παραγωγό το παίρνω, από το τσίπουρο, θα σας δείξω πολλά πράγματα μετά. Πάμε να χαλάσουμε τη συσκευασία, όπως το κάνουμε κάθε φορά άλλωστε. Ανοίγω τη συσκευασία για να τη δείτε. Έτσι. Λοιπόν, σηκώνομαι λίγο να σας δείξω το προϊόν. Το βλέπετε πως είναι μέσα. Εντάξει, είναι ένα κομμάτι σουφλέ. Γυρίζω και από εδώ να δείτε πως είναι πίσω. Και επίσης να σας δείξω εδώ, υπάρχει μια μεμβράνη. Αυτή την τραβάμε τη μεμβράνη όταν είναι να ζεστάνουμε το προϊόν στο φούρνο μικροκυμάτων ή στον φούρνο μας για να ζεσταθεί. Αυτό το κομμάτι λοιπόν εδώ, από ό,τι βλέπω και από ό,τι έχω δει λίγο στα συστατικά, έχει κρέμα γάλακτος, έχει μπέικον, έχει μανιτάρια, είναι πολύ αξιόλογο και φαντάζομαι θα είναι πολύ νόστιμο. Και νομίζω δεν θα πέσω έξω, γι' αυτό θέλω να κάνουμε τη δοκιμή. Έτσι, εδώ θα σας δείξω που είναι το δάχτυλό μου, να δείτε η σήμανση, εδώ που είναι το δάχτυλό μου πάνω, το βγάζω, είναι η σήμανση με μαύρα γράμματα για την ημερομηνία λήξης, πιστεύω να φαίνεται. Θα το προσέχετε πολύ, έτσι, η ημερομηνία λήξης θα την προσέχετε πολύ, γιατί μπορεί κάποιο προϊόν να έχει ξεχαστεί στο ράφι και να έχει λήξει. Θα κοιτάτε λοιπόν, το γράφει και μέσα, το γράφει και απ' έξω στο κουτί που το είδαμε. Το διατηρούμε το φαγητό μας στη συντήρηση στους 5 βαθμούς Κελσίου του ψυγείου στη συντήρηση και αναλόγως την ημερομηνία λήξης το κανονίζουμε να το έχουμε φάει και τη μέρα που λήγει. Μην το αφήσουμε να λήξει. Πιστεύω ότι και μία μέρα λιγμένο εγώ σαν μάγειρας μπορείτε να το φάτε. Γιατί το προϊόν έχει μέσα και συντηρητικά φυτικά και κάποια τεχνικά συντηρητικά που μας δίνουν μια ασφάλεια μέχρι τις 12. Ίσως μας δίνουν και για περισσότερες μέρες, αλλά αυτοί βάζουν μια αναγραφόμενη τιμή ημερομηνίας. Λέω, για αν το ξεχάσετε για μια μέρα, μην το πετάξετε, εγώ θα το έτρωγα, θα το ζέστενα στο φούρνο μου και θα το έτρωγα. Όπως και το γάλα όταν λύγει, ή η κοκακόλα όταν λύγει, η μπύρα, αν λύγει, εγώ έχει λήξει μπύρα, μπήρα εδώ και ένα μήνα και την έχω πιει και δεν έχω πάθει τίποτα. Τέλος πάντων, αυτά είναι μεγάλη κουβέντα, θα τα εξηγήσουμε κάποια άλλη φορά σε ένα άλλο βίντεο. Πάμε να ζεστάνουμε το προϊόν, να το ζεστάνουμε καλά για να γυρίσουμε να φάμε το φαγητό μας και να τα συζητήσουμε αυτά τρώγοντας. Και να σας δείξω και το προϊόν. Πάμε. Να είμαστε και εμείς, ήρθαμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές, έχουμε ζεστάνει το πάρα πολύ ωραίο σουφλέ, κρέμα γάλακτος, μπέικον, ζαμπόν, πιπεριά, βλέπω εδώ ντομάτα. Θα σας τα έχω γράψει τα συστατικά κάτω ακριβώς τι έχει. Σηκώνομαι για να το δείτε, το πιάνω λίγο γιατί καίει. Το βλέπετε πως είναι, τι ωραίο χρώμα έχει. Σας το δείχνω και έτσι, εδώ, ατμίζει. Εγώ εδώ πέρα... να πάρω λίγο το πιρούνι μου, το τοποθετώ μέσα. Έχω φέρει το κρασάκι μου εδώ από τη Λαϊκή Αρετσίνωτο, πάει πάρα πολύ με ζυμαρικά. Στο τέλος θα σας πω από πού θα το παραλάβετε,
Θα σας δώσω το όνομα του παραγωγού στη λαϊκή του Αμαρουσίου. Εδώ έχουμε το ψωμάκι που τρώμε, το έχω διπλώσει, έτσι, το ψωμί σικάλεως, το οποίο πάλι από το φούρνο θα σας τα έχω γραμμένα κάτω. Και να το αφήσω λίγο εδώ για να σας δείξω. Λοιπόν, θα σας δείξω, έχω κάνει μία μαγιά. Πάντα τα φαγητά μου τα συνοδεύω με σαλάτα. Λοιπόν, εδώ έχω βράσει μπρόκολο από την προηγούμενη μέρα. Αυτά τα κόκκινα είναι οι πιπεριές μου, οι φλωρίνες που τις ψήνω στο φούρνο. Θα σας το έχω γράψει κάτω συνταγή να την παρακολουθήσετε. Και αυτά που βλέπετε μέσα είναι ψημένα καροτάκια στο φούρνο από ένα άλλο φαγητό. Και θα συνοδεύσω το σουφλέ με τη σαλάτα αυτή, η οποία είναι όλα τα λεφτά. Μπορεί να είναι και καλύτερη από το φαγητό. Και αύριο θα σας δείξω το σουφλέ μου, το σπιτικό review, σπιτικού σουφλέ, συνταγή δικιά μου, 15 χρονών, τέλεια. Ναι, έχει φτιάξει πάρα πολλοί κόσμος, μιλάμε δεν παίζεται. Και εδώ έχω το τσίπουρο και το κρασί που παίρνω τον παραγωγό στο Μαρούσι. Θα τα πούμε μετά όμως. Λοιπόν, το πιάνω με αυτό γιατί καίει, έτσι. Πάμε να κάνουμε μία, απλά να δω τι έχει μέσα. Σας το δείχνω, να δείτε, ατμίζει, το βλέπετε, ατμίζει, μόλις το έχουμε ζεστάνει. Το βλέπετε πως είναι μέσα. Λοιπόν, bacon, ζαμπόν, κάτι τέτοιο είναι αυτό. Λοιπόν, παιδιά, τα λέμε. Καλή ώρα, ξέρω εγώ. Να και τα μανιτάρια, φαίνονται. Τα βλέπετε, ατμίζει το φαγητό. Σας τα δείχνω μέσα τι έχει. Αξιόλογη μερίδα, μεγάλη. Σαν πρώτη γεύση, είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν είναι κακό. Πολύ ωραίο. Άντε στην υγειά μας, παιδιά. Πολύ ωραίο, αυτό το ρετσίνο το κρασάκι πάει τέλεια. Και πρέπει να συνοδεύσουμε μαζί με τη σαλάτα μας, έτσι. Οι πιπεριές είναι όλα τα λεφτά. Έχω γράψει από κάτω τη συνταγή. Καροτάκι ψημένο μαζί με μπρόκολο, βρασμένο, ε! Τι να σας λέω, παιδιά! Έτσι, για να μην λέτε ότι τρώμε μόνο συσκευασμένα. Η σαλάτα ανώτερη από κρέας. Ας την εδώ. Πρέπει να βάλουμε ένα τραπεζάκι. Το έχω σκεφτεί. Θα το κάνουμε κάποια στιγμή. Εντάξει, δεν γίνονται όλα μαζί. Για να δω. Μπορεί να το πιάσω λίγο. Εντάξει, δεν με καίει τόσο. Σωμάκι μπουτάμε, έχει κάποιο ζουμί μέσα. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι αξιόλογο πολύ το φαγητό. Μ' αρέσει πολύ το σουφλέ, είμαι φίλος, οπότε
και σε κανονικές συνθήκες πείνας, έτσι περίμενα να κάνω το βίντεο για να φάω. Ως κυρίως γεύμα. Έτσι, σαν κάποια πράγματα για να μην αφήνω το στομάχι μου άδειο, έχω φάει κάποια πράγματα. Βλέπετε εδώ. Λοιπόν, εγώ το ζέστανα 18 λεπτά. Άφοβα. Δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Αχ, φτανιάρισα, λίγο. Αρκετά νόστιμο. Μπράβο στα παιδιά. Τα περισσότερα φαγητά που έχω δοκιμάσει, έτσι, είναι πραγματικά πολύ ωραία. Δεν είναι άσχημα. Και δεν θα αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα. Θα σας αρέσουν και εσάς. Συνεχίζουμε με λίγο σαλατίτσα. Πάντα, κάνει πολύ καλό να ξέρετε η σαλάτα στο γεύμα σας. Παιδιά, το μπρόκολο, θεϊκό. Έχω ρίξει μέσα λεμόνι και φρέσκο ελαιόλαδο από το χωριό. Οπότε, μπορείτε να φανταστείτε τι γεύση έχω τώρα. Αυτό το ζουμί που έχει μέσα η σαλάτα, βλέπετε, αυτό είναι φρέσκο ελαιόλαδο μαζί με λεμόνι από τις λεμονιές που έχω κάτω, δίφορες λεμονιές. Αυτό θα το πιω μετά. Αυτό ξέρετε τι φάρμακο είναι, δεν φαντάζεστε. Επειδή κάποιοι μου γράφουν, λέει, δεν κάνεις διατροφή. Κάνω, φίλοι μου, διατροφή. Δεν σημαίνει επειδή γυρίζω αυτά τα βίντεο ότι δεν κάνω διατροφή. Εγώ και κάνω διατροφή. Δεν φαντάζεσαι τι διατροφή κάνω. Απλά ορισμένες φορές τρώμε αυτά για να γυρίσουμε το βίντεο. Και για να δούμε και για το προϊόν τι λέει. Λοιπόν, η εβδομάδα που έρχεται είναι Τσικνοπέμπτη. Στις αρχές Μαρτίου, στο Μάρτιο που θα πούμε εκεί κάπου, δεν θυμάμαι ακριβώς, είναι και οι πρώτοι χαιρετισμοί, μπαίνουμε στην νηστεία και πάμε βολίδα για το Πάσχα. Φέτος το Πάσχα θα είναι πολύ νωρίς. Νομίζω 16 Απριλίου, δεν είμαι σίγουρος. Χτυπήστε στο Google να το δείτε πότε ακριβώς είναι. Αν δεν κάνω λάθος, η τιμή
Θα σας την έχω γράψει από κάτω. 4,80 έχει το συγκεκριμένο. Είναι από τα ακριβά γεύματα. Και μία σούπα που βρήκα βελουτέ, 2,60, θα σας δείξω και αυτή αύριο μεθαύριο. Έχω βρει δύο σούπες από αυτά τα έτοιμα γεύματα, οι οποίες μου άρεσαν και επειδή πάνε με το κρύο, είπα να σας τις δείξω. Και να δοκιμάσουμε να δούμε κατά πόσο είναι ωραίες. Ήταν τρέλος ζεστό. Σας το έχω πει και άλλη φορά, μου ανοίγει η μύτη, ε. Έχω αυτό το ιδίωμα. Χορτασική μερίδα, πράγματι. Το τσίπουρο που παίρνω, το τσίπουρο που παίρνω από τον παραγωγό, πίνω λίγο, ρε παιδιά, για να ζεσταθώ από το κρύο, έτσι, με κανένα φαγητό, με κανένα ξηρό καρπό. Μην νομίζεις ότι πίνω μπουκάλια. Όλα με μέτρο. Τότε έχουν αξία τα πράγματα, όταν είναι με μέτρο. Δηλαδή, αν ξεπεράσεις την αξία, όπως ο άλλος τρώει μια φρατζόλα ψωμί στην καθεσιά του, σε κάθε πιάτο, αυτό δεν είναι τώρα καλό. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, μην το γελάτε καθόλου. Λοιπόν, πριν τελειώσουμε το φαγητό μας, πάμε να τελειώσουμε εδώ τη σαλάτα μας. Διότι η πιπεριά εδώ, με περιμένει η πιπεριά Φλωρίνης, είναι πολύ δυνατός μεζές. Μπροκολάκι. Και θα σας πω και για τον παραγωγό στη Λαϊκή Αμαρουσίου που φέρνει πάρα πολύ ωραίες ντομάτες. Είναι ο Μάκης, ο πατέρας, και ο Θέμης, ο γιος. Θα σας πω μετά πληροφορίες. Χόρτασα, και με τη σαλάτα έκανα ένα πλήρες γεύμα. Πολύ ωραίο το σουφλέ, παιδιά, στη Σκλαβενίτη.
μου επιτρέπετε λίγο να ταυτοποιηθώ. Έχω φυλάξει κρασί για να τα πούμε τώρα με το πιο όλο. Πάει πολύ με τα ζυμαρικά. Γιατί στην ουσία ζυμαρικά με κρέμα γάλακτος, μανιτάρια κτλ. Λοιπόν, είμαι ο σεφ Αλέξιος Νικολιτσόπουλος, επαγγελματίας μάγειρας αρτοποιός ζαχαροπλάστης. Κάνουμε αυτά τα βίντεο για να παρουσιάσουμε αυτές τις σειρές έτοιμων γευμάτων από το Σκλαβενίτη που θεωρούμε και κατά την πορεία βλέπουμε ότι πραγματικά είναι υπέροχα γεύματα και μπορείτε άφοβα να τα δώσετε και στα παιδιά σας. Θα δείξουμε και άλλα γεύματα εν συνεχεία να είμαστε καλά. Τσικνοπέμπτη έχουμε review κοντοσούβλι από τον Μπαρμπαλιά. Έχετε ψηφίσει ότι πρέπει να το συνοδεύσουμε. Δείτε στο κανάλι μας, υπάρχει δημοσκόπηση. Εκεί ψηφίστε με τι πρέπει να το συνοδεύσουμε. Έχω γράψει πια κρασιά. Προηγείται το ξηρό και το κόκκινο κρασί και μετά έρχεται το τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο. Κάποιοι έχουν ψηφίσει και άσπρο αρετσίνωτο, κάποιοι έχουν ψηφίσει και γλυκόπιωτο. Λοιπόν, από εκεί που παίρνω τα αυγά, ψωνίζω και το κρασί αυτό, το αρετσίνωτο, λευκό, είναι τέλειο. Και ψωνίζω και αυτό το τσίπουρο, το οποίο πίνω καμιά φορά, έτσι για να με ζεστάνει τις κρύες νύχτες του χειμώνα. Αυτός ο παραγωγός φέρνει κυρίως αυγά και φέρνει και αυτά τα είδη, κρασί, τσίπουρο, λάδι, ξύδι, κάποια φιστίκια υγιεινής, κάποιες ελιές. Τέλος πάντων, είναι φοβερός τύπος, είναι από τα Μέγαρα ο παραγωγός, λέγεται Χρήστος Πανταζής. Εάν μπείτε από το στενό της Πεύχης, μετά τα Ψαράδικα, ο δεύτερος πάγκος δεξιά, θα του πείτε, αν είστε εδώ στο Μαρούσι κοντά στην Πεύχη και θέλετε να ψωνίσετε, να τον δοκιμάσετε, είναι πολύ αξιόλογος άνθρωπος και επαγγελματίας. Θα του πείτε, έρχομαι από την εκπομπή που βλέπω με τον σεφ Αλέξιο Νικολιτσόπουλο. Ξέρει αυτός, ο κύριος με το σκούφο, ο μάγειρας που ψωνίζει το κρασί και τα αυγά. Πείτε ότι σας το είπα εγώ και θα καταλάβει. Κάντε μια δοκιμή όσοι είστε εδώ κοντά και μας βλέπετε και θέλετε να πάτε να ψωνίσετε κάθε Σάββατο, παιδιά. Έτσι, το πρωί, από πολύ πρωί εκεί, το Σαββάτο, στην Λαϊκία Μαρουσίου. Το τσίπουρο είναι φοβερό, δεν παίζεται, άντε στην υγειά μας και πάλι. Όπως και το κρασάκι που πίνω τώρα, είναι από αυτόν τον παραγωγό. Και καιρός και κόκκινο και κανονικό, όχι αρετσίνο το άσπρο. Έχει τα πάντα και έχει φοβερά αυγά, φρέσκα, φρέσκα, όλων των ειδών, μεγάλα, μικρά, άσπρα, μαύρα, κόκκινα, πλάκα κάνω. Άσπρα, καφέ. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα, δεν θέλω να σας κουράσω γιατί λίγο το βίντεο το έγινε μεγάλο, αλλά το αφήνω έτσι να τα λέμε μαζί, να συζητάμε, να τρώω το φαγητό, να με βλέπετε. Σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθείτε το κανάλι μας. Δείτε όλες αυτές τις εκπομπές review σπιτικού αλλά και διάφορων ειδών που κάνουμε. Θα σας έχω από κάτω τη λίστα. Μπορείτε να την πατήσετε, να παρακολουθήσετε τα βίντεο που έχουμε φτιάξει. Δείτε και κάποια άλλα βίντεο στο κανάλι μας που είναι διάφορα ενδιαφέροντα βίντεο. Έτσι, τα εκκλησιαστικά βίντεο με τη βυζαντινή μουσική. Και τελειώσαμε και σήμερα με ένα review φαγητού από το Σκλαβενίτη. Δοκιμάσαμε αυτό το υπέροχο σουφλέ, θα το πούμε. Εσείς γράφει κάποιο τίτλο πάνω. Εγώ σουφλέ, ας πούμε, το θεωρώ ότι είναι αυτό, σουφλέ ο γκραντέ, μερικοί μπορεί να το πούνε, μέσα με ζυμαρικά λιγκουίνι, ταλιατέλες, δεν ξέρω τι είναι αυτά που έχει βάλει. Θα το δω, δεν το ξέρω γιατί δεν έχω διαβάσει τις οδηγίες. Θα σας έχω βάλει κάτω τις οδηγίες, από κάτω θα σας έχω γράψει πού θα βρείτε τον παραγωγό για το κρασί, πού θα βρείτε το ψωμί που τρώω από ποιο φούρνο και μπορείτε να διαβάσετε και διάφορες συνταγές μου, οδηγήστε στο κανάλι μου σαν βίντεο και οδηγήστε και στην ιστοσελίδα μου.
με επαγγελματικές φωτογραφίες και κείμενο, με τα υλικά για να μπορείτε να παρακολουθήσετε εκεί διάφορες συνταγές που μπορείτε να τις κάνετε κι εσείς και να μείνετε πολύ ευχαριστημένοι. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετώ, Αλέξιος.